Μία κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό που προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση και έγινε διεθνές θέμα. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι οδήγησε έναν άνθρωπο από ένα προσφυγικό προάστιο να φτάσει μέχρι το ακριτικό Καστελόριζο και να προβεί σε αυτή την κίνηση υψηλού συμβολισμού? Όπως είπατε, προσφυγικό προάστιο και είναι αλήθεια, αλλά αυτό μας κάνει να νιώθουμε κάτι περισσότερο για αυτούς που κινδυνεύουν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ λειτουργώ με το συνέστημα. Η σημαία για μένα είναι συνέστημα. Μπορεί να την έφτιαξα εγώ, αλλά όπως είπα και πριν, ανήκει σε όλη, ανήκει στην πατρίδα. Λοιπόν, και με το συνέστημα που με συνεπήρε, ήθελα να πάω στο Καστελόριζο να ανεβάσουμε τη σημαία, να τονώσουμε το ηθικό των ανθρώπων εκεί. Συγκινήσατε και τον κόσμο. Αγκαλιάσαν... Ορίστε. Ναι, συγκινήσατε και τον κόσμο. Αγκάλιασαν όλοι την εικόνα αυτή, την πρωτοβουλία αυτή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι λόγια, τι τηλέφωνα και από έξω και από Αυστραλία, άνθρωποι που είναι, ήταν κάτοικοι εδώ στο Καστελόριζο. Είναι λοιπόν υπερηφάνεια η σημαία και η ελευθερία όπως έτσι υποστηματίζει. Έτσι πρέπει να αισθάνονται οι Έλληνες. Εγώ λειτουργήσα, σας ξαναείπα, με το συνέστημα. Και έτσι λειτουργώ. Είναι ο χαρακτήρας μου. Υπήρχε κάτι που άγγιξε ίσως την πιο ευαίσθητη χορδή σας από όλα αυτά που ακούσατε σήμερα? Πάρα πολύ. Ήτανε όλοι εκεί, ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι απλοί ανθρώποι, οι στρατιώτες μας. Πάρα πολύ κριτικά παιδιά υπάρχουν εδώ πέρα. Πάρα πολλά. Φανταράκια. Ήτανε πολύ συγκινητική η όλη εκδήλωση, δηλαδή όλη αυτή η εκδήλωση που έγινε στη σημαία από κάτω. Συνομιλήσατε... Ήρθαν για τα αεροπλάνα, ήρθαν για τα αεροπλάνα, τι κλάματα κάναμε, αλήθεια σας λέω, δακρύσαμε. Συνομιλήσατε και με κριτικούς, είναι αρκετοί εκεί, είναι αρκετά τα παιδιά μας που υπηρετούν πολλά στο Καστελόριζο. Ναι, πολλά κυρία Σαλοπάτα, πολλά. Νεαράκια πολλά. Έχετε αντιληφθεί, κύριε Βουτσαλά, τον αντίκτυπο της κίνησης αυτής σε διεθνές επίπεδο? Το έχω αντιληφθεί τώρα, δηλαδή, διότι με έχουν πάρει τόσα πολλά τηλέφωνα, τόσες πολλές κουβέντες όμορφες, που αυτό μου με ευχαριστεί, διότι έκανα κάτι που το αγκαλιάσαν όλοι που οι άνθρωποι, από παντού. Έχετε αντιληφθεί επίσης τις αντιδράσεις της Τουρκίας, διότι η εφημερίδα που πρόσκειται στον Ερντογάν κατηγορεί την Ελλάδα για πρόκληση, άκουσον, επειδή υψώθηκε σήμερα ανήμερα της Εθνικής Επετείου μια μεγάλη ελληνική σημαία στο Καστελόριζο και βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πρωτοσέλιδα. Ναι. Έπρεπε λοιπόν να πάμε να τον ερωτήσουμε αυτόν τον ανισόρροπο, τον τρελό, αν πρέπει να σηκώσουμε τη σημαία στον τόπο μας, στην πατρίδα μας. Ακούστε πράγματα δηλαδή. Είναι φοβερά. Και η σημαία αυτή, κύριε Βουτσαλά, είναι ορατή από παντού, έτσι, απέναντι είναι τα παράλια της Τουρκίας. Από τη Τουρκία παίρνανε φωτογραφίες και την εβάλανε στο αυτό. Σκεφτείτε πόσο ορατή ήταν. Ήταν η επέτειός μας, δηλαδή μπορούμε να γιορτάσουμε τους ανθρώπους που χάσαμε, που τραυματίστηκαν, να μην τους τιμήσουμε. Δηλαδή πρέπει να ρωτάμε τον καθένα, να μην τον χαρακτηρίσω, άντε. Πάντως, κύριε Βουτσαλά, ξέρω, είναι η πρώτη φορά που η σημαία φεύγει εκτός Κρήτης. Ναι. Και ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, δεν ήταν κάτι απλό. Ναι, ήταν επειδή τώρα και τα καράβια είναι λίγο τα δρομολόγια τους λίγο έτσι γίνονται πολύ λίγα. Την εβδομάδα έπρεπε να μεταφερθεί γερανός μεγάλος, έπρεπε να φερθούν άλλο αυτοκίνητο που είχε τη σημαία μέσα, αλλά μπρος σε αυτό που εγώ αντίκρισα, μπρος σε αυτό το συνέστημα των ανθρώπων, την αγάπη, τις εκδηλώσεις, τις λατρείες, τα κλάματα, τα δακρύσματα, αυτό με γέμισε εμένα. Και αναφορικά με το επιχειρησιακό κομμάτι, το οποίο ξαναλέμε είχε αρκετές δυσκολίες, φέρατε και γερανό από τη Ρόδο, έτσι? Ναι. Επειδή το δικό μου δεν μπορούσα να τον πάρω, λόγω του ότι ήταν μεγαλύτερο και αυτό, αλλά έκανα τη δουλειά μας. Κάναμε τη δουλειά μας. Βρήκα ένα γερανό με έναν καλό άνθρωπο και κάναμε τη δουλειά. Πολύ ωραία. Και νομίζω ότι αξίζει, κύριε Βουτσαλά, να αναφερθούμε και στη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία που λάβατε, διότι φτιάξατε την προβλήπτα στη Στρογγύλη. Ναι, πιο παλαιότερα
Με είχαν παρακαλέσει δύο αξιωματικοί, αν μπορώ να κάνω μία δουλειά, της δουλειάς μου δηλαδή. Και τότε φόρτωσα δύο κλούβες πράγματα και πήγα στη Στρογγύλη και κατασκεύασα μία προβλήτα η οποία δεν υπήρχε πριν και οι φαντάροι μας έπρεπε από το καΐκι, το ψαράδικο που τους πήγαινε, να πηδάνε, να γλιστράνε, να χτυπάνε, σπάσανε πόδια, τα όπλα τους και τους έφτιαξα μία ωραία προβλήτα, τώρα προσεγγίζουν και μπαίνουν και βγαίνουν. Λοιπόν, κύριε... Και δωρεάν, να ξέρετε, δωρεάν, ναι. Δεν το λέω, αλλά δωρεάν, έτσι, ούτε έτσι. Ένα ευρώ σε καμία από κανέναν, δεν θέλω εγώ, μια χαρά, εντάξει. Κύριε Βουτσαλιά, το μήνυμα που θέλετε να στείλετε από το ακριτικό Καστελόριζο, συμπερασματικά ποιο είναι, μετά και από αυτή την εμπειρία, μετά από τα όσα ακούσατε, μιλήσατε με τόσο πολύ κόσμο, ήταν μια πραγματικά σπουδαία πρωτοβουλία, μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, τη συγκεκριμένη ημέρα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εάν δείτε, κυρία Σαλαπάτα, τον κόσμο από εχθές, που δεν είχαμε σηκώσει, που δεν ξέραν τι θα κάνουμε οι πιο πολλοί. Κάτι είχαν ακούσει, αλλά δεν ξέρανε. Εάν δείτε τη διαφορά τώρα των ανθρώπων, δεν θα πιστεύετε. Δηλαδή, σε πιάνουν, σε χαιρετάνε, βλέπετε μια διαφορά, μια ανύψωση του ηθικού. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να έχετε υγεία. Και εσείς. Ευχαριστώ.